Θέλω να μου πείτε, κυρία Φιλίππου, καταρχήν τι είναι αυτή η παράσταση για σας, μια εμβληματική παράσταση, Συνικέτο. Είναι μια παράσταση που κατά τη γνώμη μου πρέπει να τη δουν όλοι οι Έλληνες και σίγουρα όλα τα σχολεία. Εσείς ποιο ρόλο έχετε εδώ? Εγώ έχω το ρόλο της γυναίκας του νεκροφόρας. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν έχει όνομα. Γιατί είναι μία γυναίκα, δηλαδή μία οποιαδήποτε γυναίκα. Μία γυναίκα και όλες οι γυναίκες μαζί. Και αυτό με μαγεύει ακόμα πιο πολύ. Θέλω να μου πείτε λίγο, με όλα αυτά που γίνονται τον τελευταίο καιρό με τις γυναίκες και τις γυναικοκτονίες και τις κακοποιήσεις και όλα αυτά, πώς νιώθετε εσείς? Και στην καθημερινότητα και όταν περπατάμε στο δρόμο και όταν εργαζόμαστε και όταν υπάρχουμε. Ακόμα και μέσα στα σπίτια μας μπορεί να υπάρχει βία, μπορεί να υπάρχει ψυχολογική βία. Δεν είναι μόνο η βία αν τρώω ξύλο ή αν βιάζομαι. Ακόμα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ποιος άνθρωπος λοιπόν που σέβεται τον εαυτό του και αυτό που είναι, δεν θα στηρίξει αυτές τις γυναίκες? This is never ending, we have been here before. Σκοτεινή πλευρά του θεάτρου. Καταρχήν, γιατί πιστεύετε ότι όλα αυτά γίναν τώρα? Δεν είναι σκοτεινή πλευρά του θεάτρου, είναι σκοτεινή πλευρά της κοινωνίας. Το θέατρο να το αφήσετε ήσυχο. Και εσείς να έχετε το κουράγιο, όπως όλα αυτά τα κορίτσια τα δικά μας, γιατί στο θέατρο υπάρχει ο άγραφος νόμος ότι τίποτα δεν μένει κρυφό. Παντού υπάρχει. Είναι να το βγάλει πολύ... και ο δικός σας κλάδος και όλοι οι κλάδοι. Παντού υπάρχει βία και καταπίεση. Το θέατρο είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι 5 άνθρωποι, 10. Είναι άλλοι 1000, παιδιά. Μην στιγματίζουμε το θέατρο ότι είναι αυτό. Η συνθήκη αυτή που λένε τα κανάλια να μην παίζονται τα σύριαλ τα οποία περιέχουν τους ηθοποιούς που είναι στη φυλακή, και τον κύριο Φιλιππίδη και τον κύριο Λιγνάδη. Εσάς πώς σας φαίνεται? Δεν έπαιξε μόνο λόγους ο Φιλιππίδης στην τηλεόραση. Νομίζω ότι είμαστε μια ελεύθερη κοινωνία. Παίξαν και πολλοί άλλοι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή τους στερείται ένα μεροκάμπτο τις εποχές που ζούμε. Εγώ πιστεύω, αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη, ας παίξουν και αν το κοινό κρίνει και πατήσει το τηλεκοντρόλ, ας κατέβουν. Τα αγόρια θα γίνει κανείς ηθοποιός? Δεν νομίζω. Για τον ένα νομίζω. Μέχρι στιγμής όχι. Για τον ένα νομίζω το Βαγγέλη τον παίρνατε και μαζί στα. Όταν ήταν πολύ μικρός, γιατί εκεί είμαστε όλοι φίλοι και το παιδί μου το ξέραν. Είτε να ερχόντουσαν στο σπίτι μου, είτε να το παίρνα εκεί. Δεν έπαιξε ο Βαγγέλης. Σαν βρέφος, κάποιες φορές που χρειαζόμασταν ένα παιδί, επειδή το είχαμε, το παίρναμε. Δεν μπορώ να πω ότι το.